πολύ βραβευμένος, πολύ μεταφρασμένος. Ανήκει σε αυτή την καταπληκτική γενιά του 30 που άλλαξε τα πράγματα στην Ελλάδα και στον πολιτισμό της. Ερχόμενη στο Κολωνάκι για να τον συναντήσω, μας φιλοξενεί σήμερα στο σπίτι του ο Νάνος Βαλαωρίτης και λέγοντας ότι θα βρεθώ μαζί του, μου έδωσαν όλοι πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Άνθρωποι απλοί που ξέρουν τα ποίηματά του, που γνωρίζουν τη γλυκύτητα και την ζεστασιά του. Και σας μεταφέρω την αγάπη των ανθρώπων εδώ της γειτονιάς. Είναι καταπληκτικό να σας θεωρούν δικό τους άνθρωπο, κύριε Βαλαωρίτη. Έμαθα ότι καθημερινά κάνετε μία βόλτα και έχετε επαφή με τον κόσμο. Ναι, μιλάω κάθε τόσο με κάποιον. Βέβαια, είναι μια εποχή όπου οι άνθρωποι κλείνονται πάλι στον εαυτό τους. Ενώ υπήρχε στην αρχή της κρίσης ένα άνοιγμα. Με πλησίαζαν στον δρόμο, με ρωτούσαν τι κάνουμε, τι γίνεται, τι νομίζετε. Τώρα τίποτα. Λέξη. Τρέχουνε. Δεξιά, αριστερά. Αλλά βέβαια η κίνηση του δρόμου είναι πάντοτε πολύ ζωντανή. Αυτό μ' αρέσει. Δεν κάνει να κλείνεται κανείς μέσα. Εσείς πρωτοδημοσιεύσατε το 1939. Ναι, 18 ετών. Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή. Ήταν εκπληκτική η τόσο εύκολη αποδοχή των πρωτόλαιων ποιημάτων. Δηλαδή τα ποιήματα αυτά ήταν μάλιστα αντιπολεμικά και δημοσιεύθηκαν στα Νέα Γράμματα, που ήταν ένα περιοδικό υψηλής στάθμης, έτσι. Και αυτό για μένα ήταν μεγάλη ενθάρρυνση για να συνεχίσω να γράφω. Αφήστε που γνώρισα συγχρόνως και όλους τους συνεργάτες του περιοδικού, τον Τσεφέρη, τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Κατσίμπαλη, ο οποίος ήταν από πίσω. Και μετά ήρθαν οι άλλοι, Εμπειρίκος, Γκονόπουλος κτλ. Λίγα χρόνια μετά ήσασταν και ο μοναδικός Έλληνας ποιητής που το σκασε επικατοχής και βρεθήκατε στο Λονδίνο με τη βοήθεια του Σεφέρη. Θέλω λίγο να με πάτε σε αυτό το χρονικό σημείο και να μου πείτε τι ονειρευόσασταν, πώς φανταζόσασταν την εξέλιξή σας και αν είχατε αγωνία. Δεν σκεφτόσουν εκείνη την εποχή τίποτα. Όλα γινόντουσαν μέσα στην ένταση της επιβίωσης. Κατοχή βέβαια, τέλος κατοχής. Και η περιπέτεια αυτή ήταν εκπληκτική, γιατί είχε πολλές φάσεις και δύσκολες φάσεις. Στο Αιγαίο πρώτα-πρώτα με τρικυμία, μια εβδομάδα στην Τίνο, απομονωμένη. Μετά να θέλει να μας εγκαταλείψει το καρύκι και να τον πιάσω εγκαίρως το πρωί. Και ευτυχώς υπήρχε ένα Αντάρτικο εκεί. Και τον κυνήγησε και τον έφερε πίσω. Διάφορα τέτοια επεισόδια, συνέχεια όμως. Μετά Σμύρνη, όλη η Τουρκία με τρένο, ένα σωρό πρόσφυγες. Μετά Συρία, άλλο προσφυγικό κέντρο. Και τελικά το Κάιρο για μια εβδομάδα. Εκεί ήταν μια όαση, παρόλη τη ζέστη. Ήταν πολύ ωραία. Και μετά διάλεξα να πάω στην Αγγλία, γιατί ήθελα πάντα να γνωρίσω τους ποιητές που διάβαζα και θαύμαζα. Και επειδή ήμουν και αναθραμμένος από μικρός στην αγγλική, ας πούμε, λογοτεχνία και ποιήση, λόγω της οικογένειας μου και δασκάλες και τα λοιπά, η Αγγλία μου φαινόταν σαν ένα ίνδαλμα, να πούμε. Και γνώρισα από πρώτο χέρι τι σημαίνει μεγάλη Μητρόπολη.
ζωή σας μοιράστηκε σε τρεις πόλους, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ελλάδας. Αγγλία, μετά Παρίσι, ναι, και μετά Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, για παραπάνω από 25 χρόνια, όπου, ναι, διδάξατε. Να πούμε και 30. Δίδαξα 25 και 30 έμεινα. Μείνατε. Σε αυτούς τους σταθμούς στη ζωή σας, μπορείτε να μου πείτε πώς κάθε χώρα και οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι και οι ποιητές, συγγραφείς που γνωρίσατε, σας στιγμάτισαν. Ναι. Είναι, ναι, ολόκληρη ταινία η ζωή, ναι, σας, οι Άγγλοι, κύριε Βαλαουρίδη. Με υποδέχθηκαν με μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν υπήρχε άλλος νέος ποιητής, ο οποίος να είχε φύγει από γερμανική κατοχή. Ξαφνικά εμφανίστηκα εκτιμιώντας, έτσι. Και αμέσως έγινα δεκτός και στα περιοδικά που μετέφραζα σε Φέρι και Ελίτη. Επίσης, υπήρχε και ένας ενθουσιασμός, γιατί τελειώνει ο πόλεμος, και φυσικά έπεσα μέσα σε αυτό το ενθουσιασμό. Μετά σιγά σιγά τα πράγματα ησύχασαν και πέρασαν από ένα στάδιο όπου ήταν πολύ δημιουργικό, γιατί παρουσιάσαμε το Σεφέρι για πρώτη φορά στην Αγγλία, και μετά άρχισε μία αδιαφορία των Άγγλων. Κατά περίεργο τρόπο ίσως υπήρχε κάποια ζήλια για την υποδοχή που είχε κάνει ο Έλιοτ στο Σεφέρι. Και εγώ βρέθηκα μετά από τις αλλαγές στην κυβέρνηση αυτό, χωρίς δουλειά. Δούλευα εδώ και εκεί, στο BBC, σε αυτό. Και έμεινα αρκετά χρόνια ζώντας όπως άνθρωποι που δεν έχουν δεκάρα. Δηλαδή, ζωμποέμικη ζωή, εντελώς. Οι διανοούμενοι κρατούσαν μια επαφή εξ αποστάσεως όμως, γιατί είχαν αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό όταν έφυγα και πήγα στη Γαλλία, εκεί άλλαξε πάλι το σκηνικό και η ατμόσφαιρα. Και εκεί ήμουνα τυχερός, γιατί γνώρισα τη γυναίκα μου, την τωρινή, που είναι Αμερικανίδα, η οποία ήταν φίλη των υπεραλιστών στο Παρίσι. Και με σύστησε αμέσως στην ομάδα του Μπρετό. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τους Γάλλους. Αυτά που έμαθα από τους Άγγλους ήταν κυρίως από τα βιβλία τους. Διότι οι Άγγλοι δεν συζητάνε ποτέ αισθητικά θέματα στα γεύματα ή στα κοκτέιλ πάρτι. Είναι όλα κουτσομπολιό. Ενώ οι Γάλλοι και θα συζητήσουν και θα πούνε και τα πάει, και εκεί μαθαίνεις, είναι σαν σχολείο. Ένα σχολείο πολύ σημαντικό που μου επέτρεψε κατόπιν να γλιτώσω από τη Χούντα και να έχω μια δουλειά στην Αμερική, όπου με κάλεσε το Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο να διδάξω. Αλλά εγώ δεν είχα πτυχία και τέτοια, δεν πρόλαβα να πάρω τίποτα. Ήταν καθαρά η εμπειρία μου στο πεδίο το γραμμάτων και το λογοτεχνικό. Η μετάβαση στην Αμερική μετά τη Γαλλία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διότι και στην Αμερική ανοιχτές αγκάλες λόγω της Χούντας. Εκεί πάλι φυγάσα για τρίτη φορά από ελληνική δικτατορία. Εκεί αμέσως πάλι δημοσιεύματα αυτά και τα λοιπά, βιβλία μου βγάλανε πολλά βιβλία στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι θέλουν να σε αφομοιώσουν. Οι Άγγλοι σε αποθούν μετά από λίγο. Δεν σε ενσωματώνουν. Δεν σε ενσωματώνουν, όχι, αδύνατον. Οι Γάλλοι πάλι θέλουν να σε κάνουν, αλλά θέλουν να σε κάνουν Γάλλο. Δεν σε θέλουν Έλληνα ή ξένο. Εγώ καταρχήν δεν ήθελα ποτέ να χάσω την ταυτότητά μου την ελληνική, παρόλο ότι έμεινα
σε τόσες κοσμοπολιτικές χώρες και διαφορετικά και έχω μια σκέψη τέτοια. Αλλά η ελληνική μου ταυτότητα δεν την εγκατέλειψα, γιατί θεωρώ ότι είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού. Μια βάση την οποία δεν την έχουμε αναπτύξει δυστυχώς εμείς οι νέοι Έλληνες αρκετά, λόγω ίσως αβεβαιότητας για την υπόστασή μας. Νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Κατατρώγομαι από αμφιβολίες που δεν εννοούν να σιδερωθούν με τα κοινά μέσα. Σίδερο του σιδερώματος πάνω σε σανίδα ξύλινη ή λαφριά αλουμινένια. Οι λέξεις που χρησιμοποιώ να γράψω αυτό που γράφω, που δεν θέλω να το ονομάσω γιατί δεν θέλει να ονομαστεί, και έτσι περνάει απαρατήρητος ο άνθρωπος στον παραλιακό δρόμο που απαγγέλει δίπλα στο φάρο, στο ακροατήριο, στο ακροτήριο, σε ένα ακροατήριο από κύματα, από κουρασμένα χαλίκια, από γερασμένα καράβια και πέρκες και νεαρούς θαργούς, αυτό το ποίημα, γιατί είχα σοβαρές αμφιβολίες για τις προφέσεις σου, που τελικά ήταν ειλικρινείς, μόνο που ήθελαν λίγο σιδέρωμα. Κύριε Βαλαρωτήτη, έχετε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένας φυσικός σύμμαχος που έχουμε εμείς οι Έλληνες και είναι ο πολιτισμός. Χρόνια όμως υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το κατά πόσον στηρίζουμε αυτό το κομμάτι, αγαπάμε τον σύμμαχό μας και πάμε παραπέρα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Θεωρείτε ότι έχουμε πορευτεί με αυτόν τον σύμμαχο σε αρμονία ή κάτι δεν γίνεται σωστά? Εγώ νομίζω ότι το έχουμε περιφρονήσει. Δηλαδή, όχι θεληματικά, λόγω της εξέλιξης του τεχνικού πολιτισμού. Δηλαδή, κομπιούτερ, αυτόματα τηλέφωνα, τα κινητά, όλα αυτά έχουν κάπως αντικαταστήσει αυτό που λέμε την επικοινωνία καταρχήν. Οπότε η δυσκολία εκεί είναι ότι επικοινωνείς πλέον σε ένα επίπεδο πολύ επιφανειακό. Όμως βλέπω κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, ότι το αναγνωστικό κοινό έχει αυξηθεί. Με έχουν σταματήσει άνθρωποι στον δρόμο, κάνοντας σχόλια για την ποιησή μου. Ταξιτζίδες μου έχουν φωνάξει, έχουμε διαβάσει όλα τα βιβλία σας. Ταξιτζίδες. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δεν είναι? Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι έχουμε μία διάσταση πολιτισμού, η οποία δεν την βρήκα πουθενά, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Αμερική. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος να συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε αυτό που είμαστε, σε αυτό το τόπο, σε αυτό το έθνος. Είναι θέμα δηλαδή κουλτούρας σε βάθος. Αυτό βέβαια κινδυνεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό, γιατί ο πολιτισμός ουσιαστικά οδηγεί στην παιδεία, η παιδεία παράγει αυτόματα ήθος και έτσι πορεύεται κάποιος πολύ καλύτερα. Τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε? Κοιτάξτε, να βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ βασικά πράγματα. Ο Σεφέρης όμως είχε πει κάποτε μια κουβέντα ότι δεν έχουμε καλλιεργήσει έναν ελληνικό ελληνισμό. Ενώ όλα τα άλλα κράτη της Δύσης έχουν γαλλικό ελληνισμό, ας πούμε. Hellenism, έτσι, γαλλικό. Οι Άγγλοι το δικό τους, οι Γερμανοί το δικό τους, οι Αμερικάνοι το δικό τους. Εμείς δεν μπορέσαμε λόγω έλλειψης μέσων.
και με πολύ λίγα μέσα και πολύ λίγους ανθρώπους οι οποίοι βέβαια ασχολούνται, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, να δώσουμε αυτό που έγινε στη δεκαετία του 30 που αναφέρατε πριν, είναι μια μικρή αναγέννηση, γιατί για πρώτη φορά οι συγγραφείς 30 ποιητές και πεζογράφοι προσπάθησαν να συνδυάσουν την αρχαιότητα, τους μύθους κτλ. Με την σύγχρονη γραφή. Αυτό το έκανε και ο Σεφέρης στο Μυθιστόρημα, ο Κοσμάς Πολίτης στην Ερώικα, ο Θεοδοκάς στην Εργό και ούτω καθεξής. Δηλαδή και οι άλλοι ποιητές τα ίδια. Υπήρχε μεγάλη σύνδεση, δημιουργική όμως, με την αρχαιότητα. Και η επόμενη γενιά συμπτύχθηκε μέσα στον εαυτό της και έγιναν πολύ μικρές απόπειρες να βγούνε πάλι να κάνουν ένα τέτοιο άνοιγμα. Ερχόμενοι στο σήμερα, τι τέχνη παράγεται? Μικρή τέχνη όπως είναι η εποχή μας? Λοιπόν, μικρή. Η τέχνη που παράγεται αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ περιορισμένη σε έναν ναρκισισμό εξομολογητικό και ατομιστικό. Δεν έχει άνοιγμα στο παρελθόν, τελικά ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. Έμπνευση. Τι σας κρατάει ακόμα μάχημο? Είναι μυστηριώδες. Δηλαδή η έμπνευση, τουλάχιστον για τέθηκε αυτό το πρόβλημα για τον Bob Dylan. Τον ρώτησαν από πού έχετε την έμπνευση. Λέει, δεν ξέρω, λέει. Η έμπνευση, εγώ πιστεύω, προέρχεται από τη γλώσσα την ίδια. Όταν γράφω αυτά τα ποίηματα, το ποίημα μου επαγορεύει τι θα γράψω και πού θα σταματήσω ή αν πρέπει να το προχωρήσω ή όχι. Δηλαδή, η ίδια η γλώσσα έχει μία οντότητα, η οποία οντότητα δεν είναι αναγκαστικά στο υποσυνείδητο, όπως ήταν η θεωρία η φρεουδιανή. Είναι παντού, διότι είναι και στο διάλογο τον καθημερινό που έχουμε με τον κόσμο. Είναι η χρήση της γλώσσας και η διαδικασία η γλωσσική είναι εκείνη που νομίζω ότι είναι πίσω από την έμπνευση. Κάποια περίοδος που να ήσασταν, πώς να πω, σε ένα άνυδρο τοπίο με την αγωνία του αν θα ξαναγεμίσετε μία λευκή κόλλα χαρτί, πέρασε από τη ζωή σας έτσι μετεπιτάσεως. Από μικρός. Από μικρός είμαι στα άνυδρα τοπία των νησιών με τα παποράκια και αυτά. Συνέχεια. Έχω ζήσει τη δίψα, την στηρότητα, την ματέωση
την οποία αισθάνονται όλοι οι Έλληνες μπροστά στο στήρο το οποίο ταξιδεύουν πάντα τα πλοία μας και τα αυτά. Και εμείς τώρα με τα αυτοκίνητα και αυτό κινούμαστε πιο άνετα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Όμως η στηρότητα μένει ως ένα σύμβολο και συγκεντρώνεται, καθώς βλέπουμε, στις Κυκλάδες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, οι οποίες γίνονται σύμβολα τελικά εκείνο που μας λείπει, ένα υπέδαφος όπως έχουν παραδείγματος οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, ακόμα και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι έχουν ένα υπέδαφος πλούσιο το οποίο τους στρέφει και βέβαια ως λαός, αλλά και ακόμα και γεωγραφικά, εκτός του παρακειμένου. Όλα έχουν εξαφανιστεί, τα εμπορικά έχουν κλείσει, τα εστιατόρια πουθενά, τα ξενοδοχεία αμπαρωμένα, ερείπια παντού. Οι κατοικίες φαντάσματα του εαυτού τους, το μόνο που λειτουργεί είναι το ταχυδρομείο. Εκεί έχουν μαζευτεί όλοι όσοι περιμένουν δέματα με φαγητά το μάνα εξ ουρανού. Πρόκειται για μια φιλάνθρωπη υπερουράνια εταιρεία, πρόεδρος ο καλός Θεούλης και αγγελιαφόροι του πιστοί οι ταχυδρόμοι του, άγγελοι, που μεταφέρουν στον καθένα από ένα καρβέλι ψωμί και ένα μπουκαλάκι με κάποιο πόσιμο υγρό. Ο Θεός να το κάνει γευστικό. Αλλά είναι, λένε, πολύ υγιεινό. Και αναπληρώνει την έλλειψη βιταμινών, πρωτεϊνών και αμυλοειδών. Όμως ολόκληρος ο πληθυσμός έχει συρρυκνωθεί σε μέγεθος μηδενικό. Μένουν μια φούχτα άνθρωποι επάνω σε ένα λόφο και γύρω-γύρω μια έρημος από νερό. 2 Ιουνίου 2008. Σε παλιότερη συνέντευξή σας δανειστήκατε ένα απόσπασμα από τον Ηλίτη, από τα πεζά του, ανοιχτά χαρτιά, και μιλήσατε για το τρίπτυχο τέχνη, τύχη, τόλμη. Θέλουμε αυτό να κλείσουμε, να μου πείτε γιατί χρειάζονται αυτά τα τρία. Χρειάζονται γιατί χωρίς την τέχνη είναι αυτό που σας περιγράφω. Χρειάζεται η τέχνη πίσω από την πράξη. Υπάρχει ένα παράδειγμα ζεν. Ζεν, η τοξοβολία ζεν. Μαθαίνουν οι μεγάλοι δάσκαλοι της τοξοβολίας στους μαθητές τους να σημαδεύουν. Μετά τους λένε σημαδέψτε χωρίς να κοιτάτε το στόχο και θα τον πετύχετε. Λοιπόν, αυτό είναι τέχνη και έτσι γράφεται και η ποίηση ουσιαστικά. Στην αρχή μαθαίνεις το στόχο και μετά κλείνεις τα μάτια και κάνεις αυτό και πετυχαίνεις το στόχο χωρίς να ξέρεις πώς. Δηλαδή αυτόματα πλέον. Τόλμη χρειάζεται, διότι πρέπει να μην μένεις στα παραδεδομένα κλισέ, συναισθηματικά και άλλα. Αυτά τα κλισέ πρέπει να αποφευχθούν για να μπορέσει να ανανεωθεί η γλώσσα. Λοιπόν, δεν μπορεί να αφαιρέσεις την τύχη από αυτά που γράφονται. Τελευταία, μάλιστα, ο Έκο περιέγραψε πώς έγραψε το όνομα του Ρόδου. Πώς έπεσε τυχαία πάνω σε διάφορα θέματα και τα συνδύασε. Η τύχη είναι αυτό που θα συναντήσεις καθοδόν που δεν το περιμένεις. Ή ανοίγεις ένα βιβλίο, βλέπεις μια φράση και λες αυτή η φράση, αυτή μου αλύνει όλα τα προβλήματα αυτά τα. Λοιπόν, η τύχη επίσης έχει σχέση με ποιους και τι πρόσωπα συναντάς και πώς η καθημερινή ομιλία μπορεί να σε θρέψει για να γράψεις άλλα πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή σήμερα που μας ανέξατε το σπίτι σας και σας γνώρισα από κοντά.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας και ελπίζω πολύ, να πολύ έχουμε κι άλλες. Έτσι. À bientôt, να πούμε τότε.